Γεια σας. Σήμερα θα κάνω το Sweater Weather Tag. Είναι ένα tag που κυκλοφορεί αρκετά. Έχει ξεκινήσει από τις ξένες YouTubers, αλλά εγώ το είδα πρώτα σε μια κοπέλα η οποία έχει ξεκινήσει να κάνει τώρα βιντεάκια. Θα βάλω το link από κάτω γιατί δεν θυμάμαι το κανάλι της πώς το λένε, αλλά σίγουρα θα την βρω και θα βάλω το βιντεάκι της από κάτω για να δείτε και εκείνη. Πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε γιατί είναι αρκετές ερωτησούλες. Αγαπημένη μυρωδιά κεριού. Η αγαπημένη μυρωδιά κεριού είναι η βανίλια. Έχω τα κλασικά κεριά από το Τζάμπο βανίλια. Και είναι και πάνθινα. Και μυρίζουν πολύ όμορφα. Καφέ, τσάι, σοκολάτα. Εννοείται καφές και σοκολάτα, όχι τσάι. Δεν μου αρέσει καθόλου το τσάι. Μ' αρέσει πάρα πολύ καφές, ο καπουτσίνο για το χειμώνα ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ο φρέτο καπουτσίνο, ο φρέτο εσπρέσο, όλοι αυτοί οι καφέδες. Πίνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι addicted. Αλλά, okay, συνεχίζουμε. Αγαπημένη στιγμή του χειμώνα είναι όταν έρχονται πλέον οι διακοπές και πηγαίνω στο χωριό μου. Μαζευόμαστε όλοι μαζί, η παρέα μου, οι φίλοι μου, τα αδέρφια μου, η οικογένειά μου. Γενικά όλα αυτά είναι αγαπημένες στιγμές που περνάμε εκεί και νιώθω πραγματικά ότι είναι χειμώνα γιατί εκεί κάνει και αρκετό κρύο. Αυτά. Ποια χειμερινή μόδα προτιμάς? Σκούρα χείλη, eyeliner. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός και των δύο, αλλά μου αρέσει πιο πολύ, προτιμώ το eyeliner γιατί είναι κάτι που το φοράω και σχεδόν καθημερινά. Μου αρέσει πολύ γιατί μου μεγαλώνει έτσι τα μάτια και γενικά πιστεύω ότι το eyeliner δίνει ένα δραματικό look σε οποιαδήποτε κοπέλα το φορέσει, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα σκούρα χείλη και ειδικά για βραδινό μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένο άρωμα για το χειμώνα είναι αυτό εδώ, το La Vie Belle της Lancôme. Είναι ένα πάρα πολύ βαρύ άρωμα, αλλά έχει πολύ, πολύ όμορφη βαριά μυρωδιά. Δεν είναι το άρωμα που θα επιλέξω να φορέσω καθημερινά, γιατί είναι πολύ βαρύ, αλλά όταν θέλω να εντυπωσιάσω και γενικά να μυρίσει έτονα, το επιλέγω και μου αρέσει πολύ και τη Νίνα Ρίτσι, το Ρίτσι Ρίτσι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι βαρύ άρωμα. Αγαπημένο γιορτινό φαγητό, θα πω το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, γιατί γενικά το κοτόπουλο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα φαγητό που η μαμά μου συνηθίζει να το φτιάχνει όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί και είναι, έτσι, πάμε προς γιορτές, προς Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Αλλά και το φιλέτο κρέας, φιλέτο χοιρινό, που το κάνει πάλι στο φούρνο με κρέμα από πάνω, είναι πολύ ωραίο. Αυτά τα δύο φαγητά είναι πολύ ωραία. Πώς είναι ο καιρός εκεί που μένεις? Ο καιρός εδώ που μένω στην Αθήνα είναι λίγο περίεργος. Είχε αρκετή ζέστη, μία έβρεχε, μία έβγαζε ήλιο. Γενικά βρέχει αρκετά και τώρα τελευταία έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, έχει ήλιο, αλλά κάνει αρκετή ψύχρα και ειδικά το βράδυ κάνει πολύ ψύχρα, θα έλεγα. Και έχει και πολύ υγρασία. Είναι ένας καιρός που σε τρελαίνει γιατί δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Ναι. Αγαπημένο πουλόβερ. Είναι ένα πουλόβερ, το αγαπημένο μου, το οποίο δεν το φοράω πάρα πολύ συχνά, αλλά επειδή είναι ζεστό, είναι αυτό εδώ. Έχει ζιβάγκο, αλλά είναι ανοιχτό ζιβάγκο, φαρδί. Δεν σε πνίγει. Είναι έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σχέδιά του, είναι πάρα πολύ ζεστό, το φοράω όταν έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή ακόμα δεν το έχω φορέσει καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πηγαίνει πολύ με κολάν και μπότες, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι, δεν είναι κοντό, είναι μακρύ πουλόβερ. Πολύ ωραίο και πολύ ζεστό και να σας πω και από που το έχω αγοράσει, νομίζω ότι είναι από... Είναι από την ISO, πώς είναι το Tuamua που είναι μαζί, αυτό το ISO, δεν ξέρω πώς προφέρεται, whatever. Αγαπημένο μανό, μου αρέσουν πάρα πολύ τα καφέ σκούρα, τα ροζ σκούρα για χειμώνα και το μοβ σκούρο. Μου αρέσει ο συνδυασμός,
όπως έχω κάνει εδώ, το οποίο είναι σε λακ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το μοβ, οπότε θα πω για αγαπημένο αυτό το μοβ, το οποίο τώρα δεν το έχω μαζί μου, γιατί το έχω δανείσει σε μια φίλη μου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το μοβ σκούρο, ειδικά για φέτος το χειμώνα, είναι ωραίο trend. Σε αρέσει να παίζεις με την μπάλα ή να χοροπηδάς πάνω σε φύλλα. Αυτή ήταν η μετάφραση από το αγγλικό tag. Νομίζω θα προτιμήσω το να χοροπηδάς πάνω σε φύλλα, ότι είναι πιο ωραίο. Αυτές τις στιγμές είστε πολύ χαρούμενες, έτσι, και νιώθεις ότι είσαι παιδί-παιδί. Οπότε θα επιλέξω αυτό. Skinny jeans ή κολάν. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, μα καθόλου, τα κολάν όταν φοριούνται με κοντές μπλούζες. Θεωρώ ότι πιο άθλιο μπορεί να φορέσει κάποιος είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω, κάποιες το επιλέγουν. Μου αρέσει όμως το κολάν με μια μακριά μπλούζα, αλλά μου αρέσουν πολύ και τα skinny jeans. Θα προτιμήσω τα skinny jeans γιατί έχουν σχέδια και διάφορα χρώματα και γενικά νομίζω ότι κολακεύουν πάρα πολύ τη σιλουέτα, οτιδήποτε όσα κιλά και να είσαι. Αν συνδυαστούν σωστά είναι πολύ ωραία. Compact boots ή Uggs, δεν μου αρέσουν καθόλου οι Uggs. Δεν θα έδινα ποτέ τόσα λεφτά για να πάρω μια τέτοια μπότα που δεν μπαίνει ούτε καν στη βροχή. Έχω μάθει ότι φτιάχνονται από ζώα και το θεωρώ ανεπίτρεπτο να αγοράζουμε κάτι τέτοιο όταν έχουν ταλαιπωρηθεί ζώα. Και θα επιλέξω τις compact boots γιατί τις θεωρώ απλά πιο ωραίες και δεν βλάπεις και κανέναν όταν τις αγοράζεις. Και είναι και πιο φθηνές. Αγαπημένο TV show, βλέπω Homeland, είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Αν σας αρέσουν έτσι τα αστυνομικά, FBI και γενικά δράση και τα λοιπά, σας αφήνει σε γρήγορση όσο σας άφηνε και το Lost, όσες από εσάς έχετε δει. Μου αρέσει πάρα πολύ και αν δεν μπορείτε να την κατεβάσετε, την παίζει στον Α κάθε Δευτέρα, 11 παρά. Αλλά αν δεν μπορείτε να περιμένετε μια εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο, μπορείτε να την κατεβάσετε από το ίντερνετ, να τη δείτε online. Πέρσι έβλεπα Dexter και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Λίγο psycho, αλλά ψιλοβαρέθηκα. Ήταν στον 7ο κύκλο, νομίζω. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται, αλλά και αυτή, άμα σας αρέσουν τα ψιλο-psycho, να τη δείτε. Τελευταία ερώτηση. Ποιο τραγούδι σε βάζει σε χειμερινό πνεύμα? Πέρα από τα κλασικά We wish you a Merry Christmas και τα λοιπά, χριστουγεννιάτικα και γιορτινά, πλέον καταλαβαίνεις ότι ναι, έχουμε μπει στο χειμώνα και σε χειμερινό πνεύμα. Μ' αρέσει πολύ να ακούω rock, καταθλιπτική μουσική το χειμώνα. Συγκεκριμένα η Radiohead με βάζουν λίγο σε χειμερινό πνεύμα, γιατί ένα διάστημα ακούγα πάρα πολύ Radiohead και θυμάμαι ότι ήταν καταχή μόνο. Και όταν δεν είμαι και πολύ καλά, τους ακούω, γιατί ξέρεις, κάποιες φορές το χειμώνα σε πιάνει κάτι που δεν θέλεις να δεις κανένα, που θέλεις λίγο να μείνεις μες στο σπίτι, που έξω δεν έχει ωραίο καιρό. Και ακούω, ας πούμε, Radiohead, π.χ. το Creep και τα λοιπά, Karma Police και όλα αυτά τα γνωστά. Και επίσης μου αρέσουν κάποια ελληνικά έντεχνα, Μποφίλιου και όλες αυτές. Είναι πολύ ωραία τραγουδάκια, έτσι, χαλαρά. Το καλοκαίρι είμαστε σε άλλο mood, σε άλλη φάση. Ξεσαλώνουμε, πηγαίνουμε στις παραλίες. Το χειμώνα είμαστε λίγο πιο μέσα, πιο χαλαρά. Αλλά έχει και αυτό τη γοητεία του. Αυτό ήταν το tag, μου άρεσε πάρα πολύ. Όποιος θέλει να το κάνει, εγώ τον κάνω tag, δεν γράφω από κάτω ονόματα, γιατί το θεωρώ λίγο, εντάξει, τώρα τι να γράφω, μόνο εσείς κάντε το, όποιος θέλει το κάνει. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι, φιλάκια πολλά!